Εντιμότατοι άρχοντες και λοιποί αγαπητοί αδελφοί, μπροστά από λίγες ημέρες ακούσαμε στην Εκκλησία μας την Ευαγγελική περικοπή που αναφερόταν στην παραβολή των ταλάντων. Εκεί ο οικοδεσπότης φεύγει και αφήνει στους συνεργάτες του τα τάλαντα και σ' άλλον έδωσε 5, σ' άλλον 2, αλλά το μυστικό της Ευαγγελικής αυτής περικοπής έχει 2 στόχους. Πρώτον, εκείνοι που θα πάρουν τα τάλαντα έχουν υποχρέωση να τα αυξήσουν, να τα πολλαπλασιάσουν. Και δεύτερον, τα τάλαντα δεν θα τα βαστίξουν για τον εαυτό τους, θα τα χρησιμοποιήσουν, θα κάνουν μέτοχους και τους συνανθρώπους τους. Και εκεί ήταν η θεωρητική πλευρά του πράγματος. Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πραγματικό γεγονός που το πρόσωπο που θα τιμήσουμε και το μνημόσυνο του οποίου θα κάνουμε σήμερα εφήρμοσε αυτή την εντολή του Κυρίου. Τα τάλαντα που του έδωσε ο Θεός τα ύφξησε, αλλά δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Τα σκόρπισε στους άλλους. Αυτός είναι ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο μεγάλος γιατρός, ο ευεργέτης της ανθρωπότητος. Αιώνιο χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης οφείλει και αποτείει ολόκληρη ανθρωπότητα στην επιφανή μορφή του Γεωργίου Παπανικολάου για το πρωτοποριακό ερευνητικό του έργο και την προσφορά του στον άνθρωπο και στην επιστήμη. Χάρη στην εμπνευσμένη μέθοδο, την οποία ανέπτυξε για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας και η οποία φέρει διεθνώς το όνομά του, η ιατρική πραγματοποίησε ένα μεγάλο άλμα. Αλλά και με τη συνολική επιστημονική του συμβολή στο πεδίο της κυταραλογίας, ο χαρισματικός αυτός ερευνητής δικαίωσε τη λαμπρή παράδοση της Ελλάδος στην ιατρική από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Ξεκίνησε από την κήμη της Ευβοίας με τη σύντροφο της ζωής του και αφού σπούδασε στην Αθήνα και το Μόναχο, εγκαταστάθηκε στην Αμερική και έγινε αργότερα διάσημος ιατρός, καθηγητής και ευεργέτης της ανθρωπότητος. Η συμβολή του, η μεγάλη στην ιατρική, υπήρξε κυρίως στον καρκίνο και την θεραπεία του, ήνοιξε δε όντως νέους δρόμους και μάλιστα στην έγκαιρον και πρώιμον διάγνωση του καρκίνου των γυναικών. Ωστόσο, θα ακολουθήσουν αμφισβητήσεις της μεθόδου διάγνωσης του καρκίνου από άλλους συναδέλφους, αλλά ο Παπανικολάου θα συνεχίσει μεθοδικά και ακούραστα τις μελέτες του, ώστε τελικώς να γίνει η μέθοδος του παραδεκτή παγκοσμίως. Γίνεται έτσι ο ιδρυτής του νέου κλάδου της κυταραλογίας και επιπλέον από τις 150 εργασίες που δημοσίευσε θα εκδώσει και τον Άτλαντα της αποφολιδωτικής κυταραλογίας που θεωρείται ένα από τα κλασικά συγγράμματα της ιατρικής. Για την έκδοση αυτή ο ίδιος έγραψε: «Αποτελεί μία από τις τελευταίες συνεισφορές μου στην επιστήμη. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε μακροζωία και μου έδωσε την δύναμη να την φέρω σε αίσιο πέρας». Υπάρχει μια βαθιά συγγένεια που συνδέει το λειτουργήμα του ιερέως με αυτό του ιατρού και ίσως αυτό να είχε κατά νου ο καλλιτέχνης της Ζωφόρου των προπηλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν στην παράσταση των προσωποποιήσεων των επιστημών απεικόνισε την θεολογία δίπλα στην ιατρική. Δεν είναι λοιπόν ασύμβατη η ιδιότητα της ιεροσύνης προς αυτήν της ιατρικής. Η ιατρική απαλύνει την νόσο, δίνοντας ελπίδα στους ανθρώπους. Η επιστήμη είναι δώρο του Θεού και οι καρποί των κατορθωμάτων της αποτελούν μία επιπλέον νίκη του ανθρώπου έναντι στη φθορά,
ενάντια στη φθορά, ένα ακόμη βήμα για να παραταθεί το θαύμα της ζωής. Πάνω στο θάνατο. Αυτή την ευεργετική της διάσταση αποτύπωσε και η Θεία και η Ιερά Γραφή στο παράγγελμα. Τίμα ιατρών παρατασχρίας αυτού και γάρ αυτόν έκτισε ο Κύριος. Η ιατρική λοιπόν έρει το βαρύ ζυγό της ασθενείας και του πόνου, απομακρύνοντας τη σκιά του θανάτου και αναβαθμίζοντας την ποιοτική στάθμη της ζωής. Αποστολή των κληρικών είναι επίσης η διακονία του ανθρώπου και η θεραπεία του ανθρωπίνου πόνου, μόνο που εμείς εμβαθύνουμε στη ρίζα της αρρώστιας στο βάρος που πιέζει την ψυχή. Οι Αμερικανοί τον ετοίμησαν, τον Γεώργιο Παπανικολάου, εξαιρετικά και του έκαναν ιδιαίτερο Ινστιτούτο Ερεύνης των Ασθενειών αυτών με το όνομα Γεώργιος Παπανικολάου. Επιθυμία του ήταν να παραμείνει στην Ελλάδα, αλλά η συνέχιση των ερευνών τον υποχρέωνε να στερηθεί της χαράς αυτής. Έλεγε σε συνάδελφό του καθηγητή, «Φιλοδοξώ να δημιουργήσω μια στέγη για τη μελέτη των ασθενειών αυτών, η οποία προσφέρει μεγάλες θετικές υπηρεσίες εις την επιστήμη και την ανθρωπότητα». Και πρόσθεσε, «Ξέρω πως το έργο μου είναι δύσκολο, αλλά δόξα τω Θεώ ακόμα διατηρώ την παλιά μου αισιοδοξία και την αφοσίωσή μου στο ιδεώδες, όπου μου δόθηκε το προνόμιο να αφιερώσω όλη μου την επιστημονική δράση». Επίσης αναφέρεται ότι σε ένα γράμμα του έγραψε, «Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργαστώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάνω κάτι εντάξει ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού». Ο Θεός όμως τον κάλεσε στην άλλη ζωή σε ηλικία 78 ετών και στην νεκρόσιμη ακολουθία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης, ο Αρχιεπίσκοπος τότε Βορείου και Νοτιού Αμερικής Ιάκωβος είπε μεταξύ άλλων, «Ο Παπανικολάου αφαίρεσε την επιστήμη αυτού εις τον άνθρωπον και υπήρξε σωτήρ εκατομμυρίων ανθρώπων από τη μάστιγα του καρκίνου». Το παράδειγμά του θα μείνει για να διδάσχει ότι και στον αιώνα αυτόν, όπου οι πολλοί δεν σκέπτονται παρά το χρήμα και την ύλη, ο Παπανικολάου προτίμησε να γίνει ο αφιλοκερδής ερευνητής και θεράπων της επιστήμης. Αλήθεια, είναι λίγο να συγκαταλεγεί κανείς μεταξύ των ευεργετών της ανθρωπότητος, ότι δηλαδή έκανε καλό μεγάλο αγαθό ευεργέτημα στην κοινωνία και να φύγει από τον κόσμο με τη συνέστηση ότι υπήρξε άνθρωπος της αγάπης. Ο Γεώργιος Παπανικολάου υπήρξε από τους ερευνητές που ανεδείχθησαν άξιοι της υπηρεσίας τους προς τον άνθρωπο και οι καρποί δεν άργησαν να έλθουν. Το έργο του συνεπώς λειτουργεί ως μέσο επιγνώσεως της αποστολής μας έναντι των πνευματικών αναγκών του σύγχρονου δοκιμαζόμενου κόσμου μέσα στην πολυμορφία της κρίσεως που βιώνουμε. Καλούμαστε να αποκαλύψουμε όσα στο παρόν τραυματίζουν την αλήθεια και υπονομεύουν τη ζωή, το μέλλον και τη σωτηρία των ανθρώπων. Δική μας αποστολή αποτελεί να παραγάγουμε τα πνευματικά ανισώματα που θα λειτουργήσουν ως προστατευτικά της κοινωνίας από κάθε ευθροπιό νόσο που εκφυλίζει το ανθρώπινο πρόσωπο και οδηγεί στην ευτέλεια το κοινό μας βίο. Με τη σεβαστή μνήμη της μορφής και της προσφοράς του διαπρεπούς ιατρού, τον οποίον τιμούμε σήμερα, συναισθανόμαστε την πολύτιμη παρακαταθήκη του τόσου σημαντικού του έργου. Θερμός δεόμεθα προς τον Κύριο να γονιμοποιεί τους τιμίους σκόπους του και να αναπαύσει την ψυχή του μεταξύ των δικαίων. Πράγματι, αξιοποίησε το τάλαντο που ο Θεός του χάρισε, όπως ακούσαμε στην παραβολή των ταλάντων, και είχε μέσα του αληθινά τις αρετές της αιμονής και της ταπεινώσεως της Κανανέας που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ας ενισχύει ο Θεός όλους εκείνους που συνεχίζουν το έργο και την αποστολή του.